Η κατάσταση στον Λίβανο δείχνει να εκτροχιάζεται, καθώ η Ισθητική Παραστρατιωτική και Πολιτική Οργάνωση ανακοίνωσε ότι κηρύττει τον πόλεμο στο Τελαβήβ, τονίζοντα ότι αυτοί που δέχονται επίθεση δικαιούνται να αντεπιτεθούν, λίγα λεπτά μετά την πρόσφατη αεροπορική επιδρομή του Ισραηλινού στρατού, η οποία, σύμφωνα με ανυπιβεβαίωτε πληροφορίε, είχε στόχο τον Ταλαλ υπεύθυνο των πυραυλικών συστημάτων τη Χεσμολάχ. Δύο λιβανικέ πηγέ ασφαλεία δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι ένα ανώτατο διοικητή τη Χεσμολάχ, επικεφαλή τη μονάδα ρουκετών και πυράβλων τη Ιητική Οργάνωση, σκοτώθηκε σε μια Ισραηλινή επιδρομή με στόχο πολυκατοικία στη Βηρητό. Ο διοικητή τη μονάδα τη Χεσμολάχ, ονομάζεται Ιμπραχήμ Κουμπάηση, σύμφωνα με τι πηγέ τη συνοικία Χομπέηρι, στην νότια προάστια τη Λιβανέζικη πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία του, του Λιβάνου. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέο πλήγμα ακριβία στη Βηρητό, ανακοίνωσε νωρίτερο ο Ισραηλινός Στρατός.